και πηγαίνεις ως απεσταλμένος στο Βελιγράδι το 2005 και σου έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να το πάρουμε? Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις, όπως είμαστε μπασκετικοί εμείς που έχουμε ζήσει και άλλες επιτυχίες στο παρελθόν, ελπίζεις για ένα καλό πλασάρισμα και να κυνηγήσεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, έχουμε καταλάβει πόσους σπουδαίους παίχτες έχουμε και τι ομάδα έχουμε φτιάξει, ή έχουμε μία αίσθηση ότι εάν βρεθούμε στην καλή μέρα μπορεί να τα καταφέρουμε? Όχι, δεν έχουμε καταλάβει. Το μόνο που έχουμε ως στάνταρ είναι μια δήλωση του Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος μετά από ένα χαμένο τουρνουά στην Ιταλία, που έχουμε κάνει τρεις ήττες, έχει πει ότι θα πάρουμε χρυσό μετάλλιο. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και έχει θεωρηθεί ο Ντός μετά κάθε φορά που το έλεγε. Μετά Χριστό Προφήτης. Ναι, ναι. Ζήσεις, 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Έβαλε 3-2 κανένα, Γιοβάισα, ναι, όπως τότε, τέλος, ναι, τέλος, ναι, ο Διαμαντίδης. Σηκώνω το Διαμαντίδης στον ημιτελικό με τη Γαλλία, λέει όλη η Ελλάδα μαζί με το σκουτί, βάλ το αγόρι μου και το βάζει. Πού είσαι? Στον πάγκο, αλλά καλησπέρα από μένα, αλλά συμμελήσει ο Κώστας. Σαν και εγώ στον πάγκο ήμουν, οπότε. Πιο μεγάλο, πιο μεγάλο, σεβασμός. Ας μιλήσει ο Κώστας. Ξεκινήσαμε, σε βγάλαμε καιρό. Εντάξει, στον πάγκο κι εγώ. Είχα κάνει 5 φάουλ. Βέβαια, δεν είχα βγάλει και μάτια σε εκείνο το μάτσο. Οπότε, μάλλον υπήρχε λόγος που ήμουν στο μπάγκο. Εντάξει, νομίζω όπου και να είσαι εκείνη τη στιγμή, αν είσαι οποιοδήποτε άλλος εκτός του Διαμαντίδη και του Ζήση που έκανε την πάσα αυτή, νομίζω ήταν κάτι το τρομερό, μια φοβερή εικόνα, ας πούμε, ένα πλάνο που πραγματικά στιγματίζει τον καθένα. Και πόσο μάλλον και να είσαι και στα 2-3 μέτρα έτσι, απόσταση από όλο αυτό και να ζεις και την αδρεναλίνη, την τεστοστερόνη. Την έχεις την εικόνα της πορείας της μπάλας? Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι περισσότερο την εικόνα την έχουμε από την τηλεόραση. Δηλαδή έχει παίξει τόσες φορές, όπου πια αυτή έχει γίνει πιο οικεία σε εμάς. Ακόμα και η φωνή, ας πούμε, του Βασίλη, έτσι. Yeah. Δηλαδή είναι τέτοια πράγματα. Αλλά σίγουρα αν κάτσουμε να σκεφτούμε ο καθένας ξεχωριστά και ανατρέξουμε λίγο πιο βαθιά στο παρελθόν και στο μυαλό μας πιο μέσα, σίγουρα έχουμε την εικόνα την αυθεντική. Η γωνία εκείνη από τον πάγκο, το άγχος, την πίεση, πόση ώρα διήρκησε, γιατί είναι και αυτό έτσι. Yeah. Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, καμιά φορά σαν κλισέα. Είστε και πολύ κοντά, ο πάγκος είναι πολύ κοντά. Στην πλευρά μας ήταν εκεί, ναι, ναι. Εσύ? Μπροστά, εγώ στον πάγκο, στη γωνία, είχε κλείσει ο λαιμός από φωνές, γιατί εντάξει, στην ουσία η χαρά μας και ότι βασικά εγώ βρίσκομαι στην εθνική ομάδα πρώτη μου χρονιά στην εθνική αδρών. Να είσαι ρούκι. Να είμαι ρούκι και να είμαι στον πάγκο ήταν σαν να έπαιζα 1000 παιχνίδια για αυτή την ομάδα. Και πιστεύω στην πορεία, στην καριέρα μου ήταν από μένα η αρχή και η θέληση στο να δουλέψω σκληρά για να φτάσω στο υψηλό επίπεδο όπως ήταν τα παιδιά. Τη θυμάμαι την εικόνα γιατί ήμουν σηκωμένος όρθιος. Βασικά για δευτερόλεπτα όταν έκανε τον drive ο Νίκος, λέω θα πάει για lay-up και ήταν κλεισμένος από τον DO και λέω θα φάει τάπα, δηλαδή το σκέφτηκα. Mm-hmm. Αλλά σε κλάσματα δευτερόλεπτα γύρισε, έκανε τη σωστή πάσα, κάτι το οποίο ο Κώστας το θυμάται, την είχαμε δουλέψει αυτή την πάσα, αν θυμάσαι. Το κάναμε πολλές φορές, ο Γιαννάκης τα δούλευε αυτά, ο Κώστας Γιαννάκης, και βγήκε, πιστεύω, αυτόματα η πάσα και το ότι σκόραρε ήταν ευλογία για όλους. Εγώ το καλάθι, παρότι ήμουν στο γήπεδο, δεν το έχω δει. Live. Το Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη. Yeah. Ήμουν απεσταλμένος του Μέγκα τότε. Yeah. Και με έχουν πάρει 2 λεπτά πριν το τέλος, επειδή υπήρχε το link απ' έξω ακριβώς από το γήπεδο και έπρεπε να βγω για το ζωντανό. Και έπρεπε να είμαι απ' έξω, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, να κάνω τη ζωντανή σύνδεση. Οπότε άκουγα από την επιστροφή το σκουντί, μου είχαν βάλει τη σερτ την επιστροφή και άκουγα τη μετάδοση, όπου στο τελευταία 10 δευτερόλεπτα χάθηκε η επιστροφή, υπήρχε ένας χαμός που ακουγόταν και μέσα από το γήπεδο κτλ. Οπότε κάποια στιγμή ακούω 5, 4, 3, ποιος, βάλ το αγόρι μου που λέει και εκεί χάνεται, δεν ξέρω τι έχει γίνει και ακούω το σήμα του Μέγκα που πέφτει και βγαίνει ο Στραβελάκης και λέει συνδεόμαστε, δεν ξέρω ποιος έχει κερδίσει, αλλά υποτίθεται, αλλά θεωρώ ότι... Και έχεις ετοιμάσει εσύ ερωτήσεις τώρα, πάλι καταστροφή και τέτοια. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που βγάζουμε έκτακτο, έχουμε κερδίσει, γίνει κάτι μαγικό, έχει πάρει κάποιο τρίπο, δεν ξέρω ποιος πάντως. Και πριν γίνει την πάσα, λέω στο Master Control, καταλαβαίνεις τώρα αυτά που σου λέω, παιδιά, με την πρώτη ευκαιρία μου πει κάποιο ποιο έβαλε το νικητήριο. Και βγαίνω εκείνη την ώρα να πω στο ελληνικό κοινό ότι είμαστε στον τελικό. Και δεν ξέρω ποιος έχει βάλει το καλάθι.
Κάποια στιγμή μου το έπανε βέβαια στην πορεία και είπαμε αυτό το τρομερό τρίποδο το οποίο δεν έχω δει ποτέ. Και τον φέρες στο τραπέζι τώρα. Δηλαδή μιλάμε γι' αυτό και δεν ήταν εκεί δηλαδή. Το είπες νωρίτερα ότι λείπαμε καιρό από το βάθρο και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ήταν εκείνη, τι ήταν εκείνο που έκανε τη διαφορά σε αυτήν την ομάδα και ξανάρθαμε στις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κοίταξε, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα η πορεία μας μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν παίξαμε καθόλου καλά στο τουρνουά του Βελιγραδίου. Λίγοι το θυμούνται, οι περισσότεροι απεσταλμένοι και εμείς φυσικά που ήμασταν παρόντες. Είχαμε τη χειρότερη επίθεση σε όλο το τουρνουά. Πολύ, πολύ. Άμα χάναμε με το Ισραήλ, δεν θα περνούσαμε. Στη φάση των ομίλων, ειδικά, ήταν πολύ. Με τη Ρωσία ήμασταν χαμένοι στο ημίχρονο. Ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο ξύπνησε ο Θοδωρής που έκανε από εκεί πέρα, δηλαδή πήρε σερί όλα τα τουρνουά, τα πήγε εξαιρετικά. Αλλά ξέρεις, για μας έκανε το τρίποντο το νικητήριο, είχε το χειρότερο ποσοστό στην καριέρα του σε διοργάνωση στα τρίποντα. Mm. Έχει κάνει ο Δημήτρης μαζί με τον Αντώνη επαναφορά, νομίζω, κάτω από τα λάθη μας και δεν έχουν κάνει λάθος. Έχουν χτυπήσει. Ο Θοδωρής πετάει την μπάλα στο ταμπλό. Αυτή η εθνική ομάδα, η καλοχημένη από το Γιαννάκη, η ομάδα που πήρε την κληρονομιά του μεγάλου Γκάλι, του μεγάλου Φασούλα, του μεγάλου Χριστοδούλου, του μεγάλου Καμπούρη, του Φιλίππου που είναι στον πάγο και του προπονητή της βεβαίως, που είναι η προσωποποίηση του πάθους. Και το γεγονός ότι ήταν και ο ίδιος από μόνος μια τεράστια προσωπικότητα με την οποία είχατε μεγαλώσει όλοι εσείς. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Ήταν λίγο το τέμ, νομίζω, για εσάς. Εγώ προσωπικά τον έβλεπα και έχει σκυλώσει το κεφάλι κάτω. Δεν ήταν μόνο όλο το τίμημα. Είχαμε και τον αείμνηστο του Κολοκυθά, έτσι. Δηλαδή τώρα άνθρωποι οι οποίοι εμπνέαν, ας πούμε, σεβασμό. Ο οποίος έξω από το πλήμα νησού και του άλλου. Δεν είδε το μάτς, έφυγε. Μαζί ήταν απέξω, έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Πάει στο ποτάμι. Μαζί ήταν στο ποτάμι, στη γέφυρα, ήμασταν μαζί. Ναι, ναι, μπράβο. Έχει πάει στο ποτάμι. Ο Ρούκη εκείνη την ομάδα, θυμάσαι την πρώτη εικόνα, το πρώτο φτάνω και είμαι μέλος της. Ήμουνα στην Αμερική, στο Los Angeles, ένα camp για προπονήσεις. Χτυπάει το τηλέφωνο πρωί εκεί, Νίκος Φιλίππου στην άλλη γραμμή. Το σηκώνω, ο GM. Ναι. Δεν το ήξερα το νούμερο, παίρνω πίσω, λέω κάποιος θα είναι, τελεσπώ, παίρνω πίσω και μου λέει, έλα μικρέ, λέω ποιος είναι ο Φιλίππου. Μου πέσανε τα τηλέφωνα, όλα, μου λέει πρέπει να έρθεις, μου λέει στην προετοιμασία, στην εθνική ομάδα. Έφυγα την επόμενη μέρα με το αεροπλάνο. Και ήταν εντάξει, εμένα ήταν ένα όνειρο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί όπως είπα και πριν, ήταν το στάδιο που με έκανε να σκεφτώ επαγγελματικά βλέποντας αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι έμενες με τον Κακιούζη στο δωμάτιο. Με τον Μιχάλη, ναι. Με τον Μιχάλη, ναι. Σε όλη τη, στην τελική φάση, δηλαδή από τη μέρα που είχαμε στο Βελιγράδι. Στη διοργάνωση στο Βελιγράδι. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Μιχάλης έτυχε τότε να τον είχα και στην ΑΕΚ που με ήξερε. Είχα πάει και στην Μπαρτσελόνα για ένα μήνα. Αλλά ήταν εμπειρία και φανταστική, δηλαδή, τι να πω. Λες ότι για τον Γιαννάκη ότι εγώ τον έβλεπα και έσκυβα το κεφάλι. Και ακόμα και τώρα το σέβομαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν το είσαι στο 87, ήσουν πολύ μικρός. Όχι, πολύ μικρός, 4 χρονών, 3,5. Μα. Εσύ κάτι. Θυμάσαι. Κάτι, θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι. Σίγουρα. Θυμάσαι. Είχε βγει όλη πολύ έξω. Άμα είχαμε και ηλικία, θα έπαιζε ακόμα, Κώστας. Τώρα. Και τώρα, έτσι όπως τον είδες, παίζει εύκολα. Ναι. Ξαναγυρνάω στο Βελιγράδι και θέλω να ρωτήσω και τους τρεις αν νομίζετε ότι υπάρχει μια στιγμή που γύρισε ο διακόπτης. Ένα περιστατικό, ένα. Δεν μιλάω εντός αγωνιστικού χώρου. Οκ. Okay. Το διακόπτη γύρισε εκείνο το τρίποντο γιατί πήγαμε στο μετάλλιο. Αλλά λέω ένα περιστατικό, μια στιγμή που αισθανθήκατε ότι εδώ μπορεί να συμβεί το κάτι σπουδαίο παρά το γεγονός ότι το τουρνουά δεν είχε ξεκινήσει καλά. Εγώ δεν θυμάμαι ένα περιστατικό συγκεκριμένο. Ίσως να ήταν η ανάπαυλα στο παιχνίδι με τη Ρωσία, όπου εκεί ξεκίνησαμε, ας πούμε, και η ανατροπή. Πρώτος, ας πούμε, ήταν ο Θοδωρής που ηγήθηκε και παίξαμε καλό μπάσκετ εκείνη το ημίχρονο τουλάχιστον. Είπατε κάτι στα αποδυτήρια εκεί, θυμάστε. Εγώ και να ήθελα να πω, και να ήθελα να ακούσω. Όχι, κανείς δεν έλεγε κάτι. Κανείς δεν έλεγε κάτι. Όλοι θέλαμε φυσικά να βελτιωθούμε και να παίξουμε καλύτερα για να κερδίσει η ομάδα, αλλά προφανώς ο coach ήταν αυτά τα πράγματα που έλεγε, ας πούμε. Αλλά ήταν εγώ αυτό που θυμάμαι, πραγματικά η εικόνα που θυμάμαι, η εμπειρία μου από το Βελιγράδι, είναι η πορεία από το ξενοδοχείο μέχρι το γήπεδο. Το τι γινόταν μέσα στο λεωφορείο. Πραγματικά δεν έχει σημασία να παίζαμε πρώτο μάτσα, ας πούμε. Ποιο ήταν το πρώτο μάτσα, και με βασικά, τη Γαλλία. Αυτό που είπες πριν, συγγνώμη Κώστα, ότι τα παιδιά είχαν τους ρόλους. Άσε με εμένα και τον Βασιλόπουλο, που ήμασταν οι δύο μικρότεροι. Να. Οι άλλοι 10 ήξεραν την πρώτη στιγμή το ρόλο του στην ομάδα. Κάτι το οποίο έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια στην ομάδα.
Εντάξει, θα διαφωνήσω εγώ με τον Γιάννη, επειδή δεν έπαιζε που το λέει. Και εσύ, όλοι έχουν ρόλους. Ναι, όλοι. Προφανώς, εντάξει, εγώ αγωνιστικός μέσα με εκείνη την ώρα. Ήταν από τις λίγες ομάδες τότε εκείνη την εποχή που, που παίζανε και οι 10. Παίζανε 10 παίχτες. Ναι. Ξέρανε. Δηλαδή, ο Δήμος που λέει, με τη Ρωσία, αν θυμάμαι καλά, είχε παίξει στο δεύτερο μήχρονο πολύ καλά, έτσι, ναι. Ποιος? Ο Ντικούδης. Ο Ντικούδης και ο Χατζηβρέτης. Με τη Ρωσία. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, που, συγγνώμη, στο προηγούμενο δεν είχε... Στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έπαιζε πάρα πολύ. Και παρόλα αυτά, ήταν το τσίκ, όπως λέμε, το τσάκ με τον Παπαλουκά, μετά και τα άλλα παιδιά βγήκανε μπροστά. Εγώ νομίζω πάντως ότι παίξε και ένα ρόλο λίγο ενδόμηχα ψυχολογικά σε όλους. Επειδή εκείνο το Ευρωμπάσκετ γινόταν στο Βελιγράδι και η Σερβία είχε ομαδάρα. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή αποκλείστηκε η Σερβία από την πρώτη φάση, βγήκε δεύτερη και έπαιξε. Μεγάλη αποτυχία. Έπαιξε μπαράζ νοκάουτ με τη Γαλλία, η οποία την απέκλεισε. Και όλες τις μέρες είμαστε στο Βελιγράδι. Ταξιτζίδες, περαστικοί μας λέγανε. Όλοι γι' αυτό. Το χρυσό μετάλλιο είναι, ξέρεις, εξασφαλισμένο. Όταν έχασε η Σερβία και αποκλείστηκε, άρχισαν νομίζω όλοι να πιστεύουν ότι είναι η ευκαιρία μας, όλες οι ομάδες. Είναι ευκαιρία μας και νομίζω ότι μετά την πρόκριση στους 4, πλέον αρχίζαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι το τέλος. Αυτό περιέγραφες νωρίτερα για το τι συνέβαινε στο Πούλμαν. Κοίταξε, νομίζω είναι μυθικές οι ιστορίες που έχουν ακουστεί κιόλας, έτσι. Το τι γινόταν στη γαλάρια πίσω. Λάζαρος, Φώτσης. Και όλοι να σιγοντάρουμε από λίγο έτσι εκεί πέρα. Αλλά αυτοί ήταν οι πρωτεργάτες, ρε παιδί μου. Μιλάμε για ένα δίδυμο που δεν έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, όποιο άθλημα και να θες, και σε έχετε από το ποδόσφαιρο κάποια εμπειρία. Πανέξυπνοι άνθρωποι, δηλαδή ό,τι λέγανε, ας πούμε, ήταν πραγματικά φοβερή αίσθηση του χιούμορ και. Για τα καδόρι. Κάτι το οποίο δρούσε και αγχολητικά. Δηλαδή ξεκινούσε αγχωμένος, ας πούμε, άλλοι βάζουν τη μουσικούλα τους να ακούσουν. Παρ' όλα αυτά, όλοι είχαμε βγάλει τα ακουστικά γιατί είχε πίσω σόου, είχε ιστορία. Κάτι το οποίο το επικροτούσε και ο προπονητής. Του άρεσε αυτό. Έβλεπε, ας πούμε, την παρέα, ρε παιδί μου, να περνάει καλά. Ήταν ένας τρόπος να αφήσουν τα άγχη λίγο στην άκρη. Ναι. Και είναι και σπουδαίο, όπως το περιγράψω, ότι συνέβαινε στο Πούλμαν πριν τους αγώνες. Να συμβαίνει γενικά σε μια στιγμή χαλάρωση, στην προπόνηση, στο ξενοδοχείο. Okay, δείχνει το καλό κλίμα. Ναι. Αλλά το ότι συνέβαινε πριν τους αγώνες στο Πούλμαν δείχνει και την εξυπνάδα αυτό που λέει στην ευστροφία. Να λειτουργήσει και αγχολητικά, δηλαδή να πάμε στο γήπεδο και κοίταξε, να μην είμαστε μεζουμένα πρόσωπα. Η πιο δύσκολη ώρα του αθλητισμού είναι η μισή ώρα, η διάρκεια μάλλον που πας από το πούλμαν, με το πούλμαν από το ξενοδοχείο στο γήπεδο, η μισή ώρα που περιμένεις στα αποδυτήρια να ετοιμαστείς, αυτό. Γιατί εκεί πέρα είναι η αγωνία περισσότερο. Να βγεις έξω, να κάνεις το ζέσταμα. Με το που βγεις έξω, θα υδρώσεις λίγο, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε και η εφίδρωση δρά και αυτή αγχολητικά. Αλλά γενικά είσαι και προπονημένος, εκπαιδευμένος σε αυτό το πράγμα. Η αναμονή το να βγεις έξω, αυτό είναι. Λες ότι δεν συμβαίνει τώρα. Γιατί δεν συμβαίνει τώρα, λείπουν κάποιοι χαρακτήρες, λείπουν κάποιες προσωπικότητες. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι χαρακτήρες. Απλά θεωρώ ότι παρόλο που είμαι σε αυτή τη γενιά, εγώ, λίγο μετά τον Κώστα, και έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, στην εθνική ομάδα, ότι όλα τα παιδιά πλέον που είναι στην εθνική ομάδα έχουν επιτυχίες με τις ομάδες τους. Έχουν, ας πούμε. Δεν θέλω να λέω ονόματα, π.χ. κάποιοι παίκτες καταξιωμένοι και απαιτούν και θέλουν να παίζουν. Η εθνική είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εμένα με πονάει, μόνο κέρδος είχα από την εθνική όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχα Γιάννη, κάτι. Παίζει ρόλο νομίζω όμως και τα σημεία των καιρών τώρα πια. Ξέρεις, με τα social media, όλα τα κινητά, όλοι ασχολούνται με αυτό. Δεν έχουν δηλαδή τέτοια προσωπικό ή. Αυτό λέω. Δηλαδή, επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτά που λέτε είναι το ότι εσείς από το 4-5. Μέχρι το 9-10 που ήταν αυτή η πενταετία των επιτυχιών. Εγώ να ξέρεις κάτι, από το 5 μέχρι το 9, δηλαδή 4 χρόνια, το μυαλό, δηλαδή εγώ σαν Γιάννη στην Εθνική ήμουνα καμία σχέση, ρε παιδί μου, το κεφάλι κάτω και τέτοιο. Έτσι θυμάμαι καλά. Αλλά από το 9 και μετά, εντάξει, πήρα άλλες πρωτοβουλίες, ήταν αλλιώς ομάδα. Μετάγατε τόσο καλά όμως που τα καλοκαίρια ήταν σαν κάτι σαν κατασκήνωση. Ήσασταν φοβερή παρέα, είχατε φοβερή χημεία. Περνάγατε ωραία. Δεν νιώθατε ότι πάμε να κάνουμε καταναγκαστικά έργα. Υπήρχε πραγματική προσμονή. Δεν το λέω τώρα και δεν είχαμε ξεκούραση καθόλου. Τελειώνανε τελική 24 Ιουνίου. 24 Ιουνίου τελείωνε. Πόσο, ναι, εντάξει. Εμείς μαθαίνουμε και ότι είχαμε και ένα μπουζούκι κιόλας μετά τις 24. Οπότε φεύγαμε, ας πούμε, για τα σπίτια μας να πάμε στη γενέτειρά μας ή κάπου να ξεκουραστούμε στις 28-29. Σε 5 μέρες πίσω πάλι. Να βάλουμε, γιατί είχαμε εργομετρικά, να ετοιμαστούμε. Πολύ λίγο χρόνο. Τίποτα. Ναι, αλλά ήσασταν σαν Beatles. Μας άρεσε, γυρίζατε σε όλη την Ελλάδα. Το κάνανε η γενιά, η προηγούμενη, γιατί από αυτούς εγώ έμεινα στην ουσία, ας πούμε, και ο Πρίντεζης και ο Βασιλόπουλος που ξαναγύρισε, γιατί το γουστάρανε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
αυτό που λέει ότι περιμέναμε να έρθει το καλοκαίρι. Και εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά, όπως σας το πες, πρέπει να αλλάξει, να σκεφτούν ότι είναι γιατί. Θες για τη χώρα τους, δεν έχουν κάποιο καιρός, μόνο καλό έχουν να, να πάρεις ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα, θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Ναι. Για όλη τη ζωή. Εγώ βλέπω που έχουμε το 9 το τελευταίο που πήραμε, το θυμάμαι. Καλό ή κακό, δεν μπορεί να συγκρίνει με κανένα τίτλο αυτό το πράγμα. Δεν πάει να πάρει 10 Ευρωλίγε. Άμα πάρει μετάλλιο με την εθνική ομάδα και ανεβεί στο βάθρο, τέλο. Πρέπει τα παιδιά να σκεφτούν ότι ξέρει τι, θα πάμε εκεί για ένα σκοπό. Μόνο για να πετύχουμε και να βγάλουμε κάποιο κέρδο. Κέρδο όχι οικονομικό. Δεν υπάρχει κέρδο οικονομικό στην εθνική ομάδα. Είναι διατεθειμένο ο καθένα να κάνει λίγο πίσω για το καλό του σύνολου. Για το καλό. Δεν έχει σημασία να βάζει 15 πόντου πάνω σε όλα τα αθλήματα. Συγγνώμη, τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ. Προφανώ σε όλα. Σε όλα. Από το τέννη, ό,τι είναι, ξέρω εγώ, ό,τι βόλε, ό,τι είναι. Την έχουμε την προσδοκία πάντω τώρα από αυτήν την ομάδα. Πώς... Θε λίγο Γιάννη. Θα σου πω κάτι. Εγώ επειδή ήμουν στα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα, από το 17 α πούμε, αν ήταν ο Γιάννη, θα παίρναμε μετάλλιο. Το πιστεύω ακραίτητα. Παρόλο που δεν ξεκινήσαμε καλά, περάσαμε τους Λιθουανίους και την Τουρκία. Περάσαμε τους Λιθουανίους, κάναμε ένα μεγάλο μάτς. Τους Ρώσους μετά κερδίζαμε όλο το μάτς. Θέλω να σου πω ότι 17, αν ήταν ο Γιάννης, θα πιστεύω θα παίρναμε μετάλλιο. Ή αν δεν υπήρχε καθόλου Γιάννης. Δεν ήταν ο Γιάννης. Αν δεν υπήρχε αναστάτωση. Ναι, αυτό είναι αναστάτωση. Γίνανε πολλά. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα έχει τις βάσεις στο να πετύχει. Τώρα, φέτος. Τα έχω ζήσει, δεν χρειάζεται να λέμε. Θα δούμε. Από αυτήν την ομάδα όμως φέτος έχουμε προσδοκίες. Θες γιατί είναι ο Γιάννης, που είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνω, αχώ και εγώ που δεν είμαι ειδικός, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ εκεί και πρέπει να τον φέρουμε στην ομάδα και να αξιοποιήσουμε το ταλέντο του. Αλλά θες γιατί είναι ο Γιάννης, θες γιατί μας έχει λείψει καιρό, ψάχνουμε μια επιτυχία της εθνικής ομάδας. Έχουμε προσδοκίες, περιμένουμε πράγματα από το φετινό παγκόσμιο. Βασικά να μην αγχωθεί ο Γιάννης. No. Ότι έρχεται εδώ, είναι νούμερο 1, νούμερο 2 στο NBA, στο παγκόσμιο μπάσκετ. Να έρθει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει και όλοι μαζί θα βοηθήσουμε και το Γιάννη και ο Γιάννης στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το, δεν υπάρχει... το κατάλληλο mindset. No. Όλοι μαζί να βοηθούμε για κάτι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγεία του αθλήματος, στην υγεία της εθνικής. Υγεία και καλό καλοκαίρι. 5, 4, 3. Κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βάζει ένα ακόμη αστέρι στον ευρωπαϊκό γαλαξία του αθλητισμού.